κέρδισαν από επισκέπτες από όλη την Ελλάδα τα Χανιά τις μέρες του Πάσχα, επιβεβαιώνοντας ότι και φέτος αποτέλεσαν αγαπημένο εορταστικό προορισμό. Βρίσκεστε για διακοπές στα Χανιά? Ναι. Από πού μας έχετε? Από Αθήνα. Σπουδάζει εδώ έτσι και αλλιώς η κόρη μου, οπότε ήρθαμε κιόλας να συνδυάσουμε και τις διακοπές του Πάσχα. Τα Χανιά είναι πάντα όμορφα όλο το χρόνο, πόσο μάλλον το καλοκαίρι. Το ενετικό λιμάνι και τα γραφικά σοκάκια της πόλης θυμίζουν εποχές πριν από την πανδημία. Μπορώ να πω ότι ήταν ιδανικός προορισμός, ναι. Το συνιστώ, πέρασαν πάρα πολύ ωραία και μας έχουν μείνει αξέχαστες αναμνήσεις. Στο Ρέθυμνο είμαστε, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε και συγγενείς στα Χανιά. Έχουμε φοιτήτρια στο Ρέθυμνο, οπότε ήρθαμε για Πάσχα. Εκμεταλλευτήκαμε την περίσταση. Από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας άρχισε η ανωδική πορεία των αφήξεων Ελλήνων τουριστών, με την κίνηση να βρίσκεται στην κορύφωσή της. Για διακοπές, ναι. Από πού έχετε έρθει? Από Αθήνα. Και πού σας φαίνεται? Είναι τέλεια. Ερχόμαστε πολύ συχνά. Τουριστικοί επιχειρηματίες αισιοδοξούν πως έχουν αφήσει οριστικά πίσω τους τις δύσκολες σεζόν και ο κλάδος εισέρχεται σε χρονιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Η κίνηση έχει αυξηθεί. Είναι, μπορώ να πω, ικανοποιητική, γιατί, για να λέμε και να μην λέμε μόνο, να μην κλαίμε μόνο, να είμαστε και αισιόδοξοι. Και τα μηνύματα είναι καλά. Ακόμη και τα μηνύματα για τις αφήξεις Ρώσων τουριστών είναι ενθαρρυντικά, κόντρα στις μέχρι σήμερα αρνητικές προβλέψεις. Είχαμε μια επαφή με το Ηράκλειο, με κάτι ξενοδόχους μεγάλους, και μου είπανε ότι δεν υπάρχει καμία ακύρωση από τους Ρώσους. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, δηλαδή μέσα στον πόλεμο και μέσα σε αυτά το να έχουμε Ρώσους τουρίστες είναι εντυπωσιακό. Εκδρομής του Πάσχα που συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Κρήτη δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τις ομορφιές του νησιού και από την κριτική φιλοξενία. Οι εντυπώσεις οι καλύτερες και από φιλοξενία και τα έθιμά σας πολύ ωραία, γιατί εγώ δεν είχα ξανά έρθει Πάσχα στο νησί, με τον Επιτάφιο, τον Ιούδα, όλα τα καλά, αλλά και η εξυπηρέτηση πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Βέβαια αρκετός κόσμος, αλλά εντάξει. Εγώ κοίταξε να δεις, έχω ξεχωρίσει το Ρέθυμνο, έχω ξεχωρίσει τον Άγιο Νικόλα, έτσι για να πάμε και στην ιστορία λίγο μάλεμε, και μετά Σιτία και πέρα. Πήγαμε Άγιο Νικόλα, πήγαμε Ρέθυμνο, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει παραδοσιακό χρώμα, μεγάλη αγορά και έχουμε περάσει αρκετά όμορφα. Εν ώψη και του τριημερού της Αργίας της Πρωτομαγιάς, το καλό κλίμα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί, με την κίνηση τόσο από ξένους όσο και από Έλληνες επισκέπτες να βρίσκεται σε ανέλπιστα καλά επίπεδα.